Αυτή την ώρα θα καλημερίσω ένα καλεσμένο, μία καλεσμένη από το στούντιο του Radio 984. Θα καλημερίσω επίσης άλλη μία κυρία και ένα κύριο από την Θεσσαλονίκη τηλεφωνικά, διότι θέλουμε να σας μιλήσουμε και να σας ενημερώσουμε για μια νέα πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσημες ανακοινώσεις, ενημερώσεις, γνωριμίες κλπ. Από την εθελοντική αυτή ομάδα για τον αυτισμό 24 του μήνα. Γιατί εδώ μιλάμε για φίλους και γονείς οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση μιας νέας ομάδας, εθελοντικής ομάδας, εκτός κομμάτων, εκτός οικονομικών χρηματοδοτήσεων και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουν σκοπό μεταξύ τους να ενημερώνονται, να ενημερώσουν, να δίνουν στοιχεία και να καλυτερεύσουν την ζωή, τη δική τους και των παιδιών τους, μέσα από όλο αυτό το βάσανο που λέγεται παθογένειες, γραφειοκρατία, δημόσια σύστημα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στο στούντιο βρίσκεται η κυρία Τζίνα Τσαντρίζου, την καλημερίζω πρώτη. Καλή σας μέρα, κυρία Τολγεράκη, καλημέρα στο ακρότηριο. Καλημερίζω επίσης την κυρία Μπαλτατζή, Αγγελική Μπαλτατζή, τη συνονόματη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Και από την Θεσσαλονίκη καλημερίζουμε τον κύριο Ζαχαρία Σπανό. Γεια σας κύριε Σπανέ, και σε εσάς τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παρέα, έστω και έτσι εξ αποστάσεως. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθείτε και πολύ σύντομα και κοντά. Λοιπόν, θέλω δύο λόγια να πούμε, κυρία Μπαλτατζή, για αυτή την εθελοντική ομάδα, αλλά σε τίτλους, γιατί λίγο παραπάνω θα πούμε μετά την καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη, για να ενημερώσετε μαζί με την κυρία Τσαντρίζου τους γονείς που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτή την ομάδα εθελοντών, γονέων και φίλων που έχει, που ξεκινάει τέλος πάντων το δικό της το βηματισμό εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Και μας βοηθάτε πολύ σε αυτό. Σας ευχαριστούμε για το ραδιοφωνικό βήμα, γιατί ακριβώς γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, αυτή η κίνηση πολιτών χωρίς χρηματικές δεσμεύσεις και άλλες εξαρτήσεις. Ακριβώς γιατί θέλουμε την ευρεία σε πρώτη φάση αποδοχή της διαφορετικότητας των παιδιών μας στο φάσμα. Είναι μια νεοσύστατη ομάδα, όπως πολύ καλά είπατε και εσείς, που απαρτίζεται κυρίως από γονείς παιδιών στο φάσμα, ανθρώπους που είναι στο φάσμα και φυσικά φίλους και υποστηρικτές. Νομίζω σήμερα έχουμε και μια υποστηρίκτρια στην απέναντι γραμμή, εσάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως μου το δείξατε αυτό, δηλαδή δείξατε ποιο είναι το δικό σας το πλαίσιο που κινείστε, όταν πριν από λίγες ημέρες, θέλοντας να μάθω και να ενημερωθώ, ήρθα σε μια δική σας συνεδρίαση και κατάλαβα ποιο είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο κινείστε. Για να συνδέσουμε λίγο την κίνηση που γίνεται και την καμπάνια σειρά σου, σας παρακαλώ πηγαίνετε σε αυτό και μετά λέμε περισσότερα πράγματα. Ευχαρίστως. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στην πανελλήνια καμπάνια σειρά σου που εκκίνησε από Θεσσαλονίκη και θα σας τα πει αναλυτικά ο κύριος Σπανός. Μια πανελλήνια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό και ήταν σαν hot potato, συγγνώμη γιατί είναι ξενική έκφραση για εμάς, γιατί ακριβώς θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά συμμετέχοντας σε μια πανελλήνια καμπάνια από εθελοντές πολίτες για πολίτες, κάτι που δεν υπήρχε στη χώρα μας και θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε να γίνει από όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από το χαμό του Αντώνη στον Πειραιά. Για μένα θα έπρεπε αυτομάτως να ξεκινήσει μια πανελλήνια καμπάνια οριζόντια με τη συμμετοχή σχολείων, πολιτών, των πάντων, ώστε να αποφύγουμε σήμερα, για παράδειγμα, τα άλλα δυσάρεστα γεγονότα που βλέπουμε, όπως για παράδειγμα τον μης ανάπηρο YouTuber που καταδικάστηκε πρόσφατα, απαξιωτικές ενέργειες εναντίον των ανθρώπων σε αναπηρία και ειδικότερα των παιδιών μας, αλλά και των γονιών τους. Και γι' αυτά σίγουρα θα σας μιλήσει ο κύριος Σπανός πολύ. Πάμε λοιπόν αμέσως στον κύριο Σπανό, γιατί κρατάω αυτό το οποίο βγαίνει ως μήνυμα, κύριε Σπανέ, από σας και από την καμπάνια αυτή με τον τίτλο σειρά σου, ότι σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορούν να υπάρχουν ακόμα αόρατες αναπηρίες και να συγχέεται η ορατότητα με το στιγματισμό. Ναι,
έτσι ακριβώς είναι. Για μας είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης πρώτα απ' όλα. Θα ακούσετε, δηλαδή ακόμα και τώρα εγώ είμαι στο σχολείο, οι μαθητές ακούνε τη συνέντευξη γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μάθημα και εσείς μπορείτε να ακούσετε το κουδούνι, όλα είναι αληθινά. Δηλαδή η αρχή, η αξία της καμπάνιας αυτής να είναι από άνθρωπο για άνθρωπο, σας το λέω πολύ ειλικρινά, έτσι έχει πάει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα δηλαδή που μια μητέρα μοιράστηκε τον κόπο εκείνης της εβδομάδας και τη δυσκολία της, το σπάσιμο που είχε σαν άνθρωπος την τελευταία φορά που προσπάθησε να πάει στο σούπερ μάρκετ με το ναυτιστικό πεντάχρονο γιο της, από εκείνη τη μέρα και μετά αυτή η καμπάνια ακούγεται λίγο βαρύγδουπο το Πανελλήνια, αλλά έχει κινηθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, από στόμα σε στόμα, και αυτή τη στιγμή έχουν άνθρωποι κινητοποιηθεί σε 30 πόλεις αυτή τη χώρα. Και δεν είναι 30 άνθρωποι, είναι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λειτουργεί. Και είναι πραγματικά άλλο πράγμα η ενημέρωση, η ορατότητα και άλλο ο στιγματισμός. Ο στιγματισμός, ξέρετε, υπάρχει όταν υπάρχει και ένα πλαίσιο που θέλει να στιγματίσει. Εμείς θέλουμε να εκπαιδεύσουμε μια κοινωνία να το άρουμε αυτό το πλαίσιο, τη διάθεση του στιγματισμού. Και υπάρχουν πολύ ήδη αυτά αποτελέσματα. Εγώ αγαπάω μια πολύ μικρή ιστορία που τη λέω σε όλους, γιατί ως εκπαιδευτικός ξεκινεί περισσότερο. Στην Πτολεμαϊδα, που ήταν ο πρώτος σταθμός μετά τη Θεσσαλονίκη, έγιναν μικρές δράσεις ενημερώσεις μέσα σε δημοτικά που συμμετείχαν. Ναι. Λοιπόν, σε μία από αυτές τις τάξεις ήταν η Μαρίνα Τετάρτη Δημοτικού, ο αδερφός της είναι ο Κωνσταντίνος, έκτη Δημοτικού. Γίνεται η ενημέρωση για τον αυτισμό μέσα στην τάξη με υλικό που έχει στείλει ο Νευρώνας, έτσι συγκεκριμένα, διαλεγμένα βιντεάκια, ανάγνωση παραμυθιού, δραστηριότητα πάνω στο σήμα. Το σήμα ήταν η αφορμή δηλαδή για όλο αυτό. Και σηκώνεται η Μαρίνα στο τέλος του μαθήματος και λέει: εμένα ο αδερφός μου είναι αυτιστικός. Και το είπε για πρώτη φορά στα σχολικά της χρόνια. Αισθάνθηκε ότι υπάρχει η αποδοχή και η ασφάλεια να το πει στους μαθητές της, έτσι σαν δήλωση. Και λέει: και εγώ θύμωνα καμιά φορά μαζί του όταν πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και ντρεπόμουν, γιατί δεν ήξερα πώς έγινε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι η ορατότητα που εμείς θέλουμε να φέρουμε. Και αυτό δεν μπορεί να είναι στιγματισμός και θα εκπαιδευτούμε όλοι μαζί να μην είναι στιγματισμός, αν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση του στίγματος. Λοιπόν, σε μια κοινωνία που, ξέρετε, προχτές, επειδή μιλάμε με ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις, προχτές μου είπε ένας συνοδός εργοθεραπευτής, πήγαινε τον έφηβο αυτιστικό έξω για βόλτα και περνούσαν πέρα σε αυτοκίνητο που τους φώναξε, τους έκραξε ως ομοφυλόφιλους επειδή τον κρατούσε από το χέρι. Λοιπόν, έχουμε τόσα κενά εκπαίδευσης σε αυτή την κοινωνία που κάθε αφορμή για εκπαίδευση πρέπει να την αρπάζουμε από τα μαλλιά. Αυτή είναι έτσι η αίσθησή μας και με αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι, λοιπόν είναι αυτό για το οποίο θέλουμε να κινηθούμε. Το δεύτερο είναι η πραγματική ανάγκη αυτών των ανθρώπων, που σε εμάς μπορεί να ακούγεται χαζό, μικρό, αυτονόητο, δεν καταργεί τίποτα άλλο, καμιά άλλη κατάκτηση του αναπηρικού κινήματος, έτσι, ούτε την κάρτα αναπηρίας, ούτε τίποτα. Αλλά υπάρχει μια πολύ πραγματική ανάγκη αυτών των ανθρώπων και ενημέρωσης. Ακριβώς. Και μεγάλες ανάγκες σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές, διότι οι παθογένειες είναι πραγματικά τεράστιες στην ελληνική πολιτεία. Αλήθεια μεγάλη. Έχουμε κουραστεί, με συγχωρείτε να πάρω το λόγο. Ορίστε. Λεπτό να σας πω ότι έχουμε κουραστεί οι γονείς να εξηγούμαστε σε τρίτους, σε αγνώστους, ότι το παιδί μας δεν είναι κακοπαθημένο. Δεν γνωρίζουν την αυτισμό, δεν γνωρίζουν την νοητική αναπηρία. Βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσάρεστη και αμήχανη θέση πάρα πολύ συχνά. Και με αφορμή αυτό το διακριτικό σήμα, ένας πολύχρωμος ανεμόμυλος, τι πιο αισιόδοξο, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την καμπάνια 24 του μήνα που την έχουμε στη Λότζια, στο αίθριο της Λότζια, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, συγκεκριμένα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, και τους ευχαριστούμε. Ακριβώς και εμείς να ενημερώσουμε με τη σειρά μας, συμβάλλοντας σε αυτή την πανελλήνια καμπάνια, και να ευαισθητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Και ιδανικά κάποια στιγμή αυτή η καμπάνια να ενσωματωθεί και στο σχολικό περιβάλλον, γιατί ξέρετε, τα πάντα διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον, όπως και στο οικογενειακό. Η ευγένεια, ο σεβασμός, αλλά και ο ρατσισμός ακόμα, και το να μην νιώθεις ότι είσαι ελεύθερος πολίτης. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Να σας πω κάτι, θέλω να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά την 24 του μήνα, γιατί είναι ο κύριος Πανός και στο μάθημα για να τον απελευθερώσουμε. Τι θα γίνει στη Λότζια, ποια ώρα θα γίνει, για να ξέρουν οι γονείς, να τον αποχαιρετήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες και τα όσα μας είπε, και αμέσως συνεχίζουμε, κυρία Μπαλτατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ συγκεκριμένα και τις αγαπητές κυρίες κάτω στη Λότζια, γιατί με πολύ δυναμισμό
βρέθηκαν και δηλώσανε τις παρούσες για να μπορέσει να συμπληρώσει που θα γίνει το Σάββατο. Να μου επιτρέψετε πριν να σας απελευθερώσουμε, Τσαντρίζου, μαμά 18 χρόνια παιδιού με αυτισμό. 18 χρόνια ψάχνω στην πόλη μου ομάδα που θα μπορέσει να στηρίξει και να βοηθήσει και να μπορέσω να εκπαιδεύσω πλέον την κοινωνία μας. Εγώ δεν θέλω να εκπαιδεύσω τους φορείς. Είναι υποχρέωσή τους. Εγώ θέλω να εκπαιδεύσω τους φίλους, την οικογένεια, αυτούς που έρχονται τριγύρω μας και μας απλώνουν το χέρι, να υπάρχει η βοήθεια και η αγάπη. Ζήλευα τη Θεσσαλονίκη, ζήλευα την Αθήνα. Εδώ και μερικές μέρες δεν ζηλεύω πλέον, γιατί είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε το Ηράκλειο και τα παιδιά μας. Έτσι, όπως τα λέει η Τζίνα, είναι, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά με την ομάδα μας, όπως σας ξαναλέω, χωρίς αξιώματα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς χρηματικές δοσοληψίες, με τη βοήθεια των ανθρώπων μας και στην αυτοδιοίκηση και των συμπολιτών μας. Γι' αυτό τον λόγο εμείς ξεκινάμε 24 του μήνα την καμπάνια Σειρά Σου. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά άλλα και πολλές διαζώσεις συναντήσεις, 11 έως 1 στο έθριο της Λότζια. Να ευχαριστήσουμε τους ήρωες της Disney που εθελοντικά και από καρδιάς θα μας βοηθήσουν στην προσκόμιση φυλαδίων και μικρών δώρων προς τους μικρούς μας φίλους. Τη Eurosign που θα μας κάνει το υποπτικό υλικό, γιατί σας λέω, εμείς δεν έχουμε ταμείο, δεν έχουμε βιβλίο εσόδων-εξόδων. Όλα γίνονται από το υστέρημα μόνο του χρόνου μας και μόνο από την αγάπη και το δυναμισμό που έχουμε τόσο τα μέλη της ομάδας, όσο και οι συνδημότες συμπολίτες μας. Ωραία. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Σπανό, να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά εκεί, να σας πούμε καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλους σας, κύριε Σπανέ. Και από εμάς με πολύ αγάπη. Για καλημέρα και τα παιδιά. Ωραία, τα ακούσαμε και τα ευχαριστούμε, τα καλημερίζουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Ηράκλειο, μένουμε στο Ηράκλειο. Κυρία Τσαντρίζου, πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα, πώς βρεθήκατε οι γονείς μεταξύ σας, πώς προχωρήσατε σε αυτή την ομάδα που είναι στα πρώτα της τα βήματα? Τόλμησε η κυρία Παλτατζή κάτι που δεν τόλμησα εγώ 18 χρόνια, το να ενώσει μια ομάδα γονέων, να μας καλέσει. Και με τη σειρά μας είμαι εγώ εδώ για να καλέσω τους υπόλοιπους γονείς ότι κανένας δεν είναι μόνος. Είναι κάποια σλόγγαν τα οποία τα έχουμε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλές άλλες ομάδες, θα τα επικαλεστούμε και εμείς. Είναι πάρα πολλοί οι γονείς που δεν ξέρουν από πού πρέπει να ξεκινήσουν, πού πρέπει να απευθυνθούν, ποιοι πρέπει να τους δώσουν τις γνωματεύσεις, πού να τις καταθέσουν, ποια σχολεία μπορούν να τους δεχθούν, ποιες καφετέριες ανέχονται σε εισαγωγικά τέτοια παιδιά, ποιους παιδικούς σταθμούς πρέπει να πάνε, σε ποιο πάρκο να πάνε να παίξουν. Είναι μια ομάδα λοιπόν εθελοντική. Μέσα στα social media και όπου μπορούμε θα προσπαθούμε να δίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Θα προσπαθούμε να λέμε ιστορίες, εγώ από τα 18 χρόνια όλης αυτής της πορείας, κάποιος άλλος από τα 35 χρόνια, έχουν έρθει και ενήλικες πλέον, το τι έχουν βιώσει, σπουδαγμένα παιδιά που τι βιώνουν τώρα, και θα επικαλεστώ ότι και τι έντονη μοναξιά υπάρχει σε όλη αυτή την πορεία ουσίας για ένα κάλεσμα σε καφέ, για ένα κάλεσμα για μία βόλτα ή για ένα πάρτι που γίνεται σε μία τάξη σε ένα σχολείο και κάποιο παιδί δεν έχει καλεστεί και τα βλέπει μέσα από τα social media. Εγώ στα 18 χρόνια δεν έκρυψα ποτέ την ιδιαιτερότητα και την ομορφιά του παιδιού μου. Προτιμούσα να ξέρουν οι πάντες ότι χρειάζομαι τη βοήθεια. Το έχω επικαλεστεί και σε όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει, ότι αν δεν ζητάς βοήθεια δεν πορεύεσαι στη ζωή και στην κοινωνία. Ενωνόμαστε, δημιουργούμε γέφυρες και αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Πόσο μάλλον όταν αφορά παιδιά που πρέπει να τα διδάξουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Μπορούν να διδαχτούν, μπορούμε να πορευτούμε με αυτά τα παιδιά και να είναι μέρος της κοινωνίας μας. Οφείλει οι φορείς, η περιφέρεια, ο Δήμος να τα εντάζουν αυτά τα παιδιά τόσο επαγγελματικά, τόσο μορφωτικά, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε να υπάρχουν οι φιλίες και η αρμονία μεταξύ μας. Μπορώ να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η αγαπημένη μου Τζίνα? Σαφέστατα. Μόνο εσείς πρέπει να μιλάτε σήμερα.
Να πούμε καταρχήν στη δημιουργή, ευχαριστώ την Τζίνα για την αναφορά, είναι και ο σύζυγός μου, ο Μανώλης Στρατήγης, με τον οποίο έχουμε δώσει και την ψυχή μας και θα δώσουμε όλο μας το είναι για αυτή την ομάδα. Να πούμε ότι δεν θέλουμε βοήθεια μόνο, μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα, αλλά δεν τίθενται σε εφαρμογή. Ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, εμείς αναγκαζόμαστε, εγώ προσωπικά, να ενημερώνομαι απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι μέλος της του Διεθνούς Συλλόγου Otis Europe που εδρεύει στις Βρυξέλλες και ενημερώνομαι από εκεί κατευθείαν για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε σχέση με τον αυτισμό. Το ξέρετε ότι η πληροφορία δεν φτάνει στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς να τα αναμοχλεύουμε. Υπάρχει ψήφισμα για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών ανθρώπων. Γιατί δεν φτάνει η κυρία Μπαλτατζή στην Ελλάδα? Γιατί κάπου κάποιος, κάποιοι την κρατούν αυτή την πληροφορία? Ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από τα ΜΜΕ βλέπω την ενημέρωση, ούτε από τους εγχώριους πολιτικούς. Δεν ξέρω, κυρία Δουλγεράκη. Πρέπει να κάνω δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για να το βρω αυτό το πράγμα. Το πρόβλημά μου είναι ότι μιλάμε για ένα ψήφισμα για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων αυτιστικών στις 27 χώρες κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό το ψήφισμα θα δοθεί και στις 27 κυβερνήσεις και θα προτείνουν τι θέλουν να γίνει από αυτά. Και αυτό είναι για μας, είναι ένα δώρο Θεού, μπορώ να πω, αυτό το ψήφισμα. Και ενημερώνομαι εγώ απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθώ να κινητοποιώ με αυτόν τον τρόπο και τον πολιτικό κόσμο και τους άλλους γονείς. Κοιτάξτε, εμείς δεν σας ξέραμε, σας μάθαμε τώρα, δηλαδή αυτή η εθελοντική ομάδα, και αμέσως το βήμα μας σας το δώσαμε και θα συνεχίσει αυτό το βήμα να είναι ανοιχτό και σε εσάς, σε όλους σας. Και μάλιστα σας λέω από τώρα ότι θα το συνεννοηθούμε και με εσάς και με την κυρία Τσανδρίζου να δώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο σε μία από τις επόμενες εκπομπές για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Σήμερα μπορεί να σταθήκατε λίγο περισσότερο στο ανθρώπινο στοιχείο, για το τι θα πρέπει ο καθένας από εσάς ή κάθε μία από εσάς να κάνει για τα δικά σας τα παιδιά, αλλά για τις ευθύνες της πολιτείας, για αυτά που δεν υπάρχουν, για αυτά που άκουσα στη συνάντησή σας, για τα ειδικά σχολεία, για το σε ποια σχολεία δέχονται τα παιδιά σας, για αυτά τα οποία ανέφερε η κυρία Τσανδρίζου, για τις δομές που δεν υπάρχουν, για τα παιδιά εκείνα που μαζί με το φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα και άλλα προβλήματα, την παράλληλη στήριξη, τους ειδικούς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω και πιο αναλυτικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Ένα μόνο, μισό μάλλον λεπτό θα ήθελα μόνο να σας πω προς συμπλήρωση για αυτόν που είπε η κυρία Τσανδρίζου, ότι το μεγάλο άγχος όλων των γονιών με παιδιά με αναπηρία, όχι μόνο με φάσμα, πολλές φορές έχουν και στο φάσμα έχουν και άλλες αναπηρίες τα παιδιά, είναι τι θα γίνουν όταν εμείς θα φύγουμε από τη ζωή. Κρατήστε αυτό να το συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση. Ωραία, μια τελευταία κουβέντα από την κυρία Τσανδρίζου, γιατί θα πρέπει και εγώ να αποχωρήσω από το στούντιο. Θα καλέσω τους γονείς στις ημερίδες που θα γίνονται, στις δράσεις που θα γίνονται, να πάρουν τα παιδιά τους από το χέρι. Έχουν ανάγκη όλα τα παιδιά από παρέα, να γνωριστούμε εκεί, να ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες και να πορευτούμε. Νομίζω ότι όταν σηκώνουμε το κεφάλι μπορούμε να βλέπουμε τις πεταλούδες. Ναι, επαναλάβετε ημερομηνίες. 2 Μαρτίου είναι η επόμενη διαζώση συνάντησή μας στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση. 24 Φεβρουαρίου η δράση στη Λότζια. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο για τις κουβέντες. Δεσμεύτηκα, θα τα λέμε συχνά. Εμείς ευχαριστούμε, και εμείς πάρα ευχαριστούμε πολύ. Σας θέλουμε δίπλα μας. Μας κάνετε πιο δυνατούς, αισιοδοξούμε και η ελπίδα παραμένει.